Κυρίες και κύριοι, αν στην σημερινή βλέπετε τον Πίτ Παπαδάκο, τώρα ελπίζω να δείτε και εμένα. Αποκαλύψαμε αμέσως τον καλεσμένο μας και έλεγα ότι αν στην σημερινή πέμπτη παρουσία έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, ίσως επέλεγα την πρόταση συνέντευξη με έναν εξορκιστή. Τον πληθωρικό καλεσμένο μου, τον Πίτ Παπαδάκο, είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς τον έχετε δει σε κάποια από τις πάρα πολλές τηλεοπτικές και όχι μόνο παρουσίες του. Υποστηρίζει ότι το μυστικό της μαγείας το κατέχει η οικογένειά του εδώ και 250 χρόνια. Πρόσφατα η δημοσιογράφος Όλγα Μπαντή στο περιοδικό Γυναίκα τον παρουσιάζει ως τον Σταλόνε του υπερφυσικού. Σήμερα λοιπόν, παρέα με τον υπνοτιστή, μέντιουμ, αστρολόγο, πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο στη Β' Αθηνών και μέγα παλαιστή, τον Πίτ Παπαδάκο, σε μια εκπομπή που θα κινηθεί νομίζω στο περιθώριο της λογικής. Πίτ, καλώς ήρθες στην πέμπτη παρουσία. Καλώς σας βρήκα. Και έχουν ακουστεί πολλά, έχεις πει πολλά, έχεις κυνηγάς τους σατανιστές, λύνεις μάγια. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία για αυτή την εκπομπή, για την πορεία σου μέχρι σήμερα, στο χώρο αυτού του μεταφυσικού, υπερφυσικού, θα δούμε πώς θα το ονομάσουμε στο τέλος. Θα ήθελα όμως, ξεκινώντας, να δώσουμε το λόγο σε μια κυρία, η οποία ήρθε σε σένα, για να την βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή τη ζωή της, Πίτ. Θέλω να ξεκινήσουμε από μαρτυρίες, έτσι ώστε στην εξέλιξη της κουβέντας να συζητήσουμε και πάρα πολλές απορίες των τηλεθεατών που νομίζω ότι θα είναι αρκετές. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσουμε αμέσως την εικόνα, ταυτόχρονα με τον Πίτ Παπαδάκο, στην κυρία Λένα, η οποία έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στο στούντιο του Sky. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να την δούμε ή όχι. Η κυρία Λένα Πίτ θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, να μην δείξει το πρόσωπό της, το σεβόμαστε, και η οποία αντιμετώπισε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή στην οικογένειά της. Κυρία Λένα, μας ακούτε? Μάλιστα, σας ακούω, κυρία Λένα. Μας ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω, δεν ξέρω και αν δεν σας ακούνε επίσης οι τηλεθεατές. Παρακαλώ πολύ να τακτοποιηθεί πολύ γρήγορα ο ήχος. Κυρία Λένα, μας ακούτε τώρα? Ναι, εγώ σας ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς, κυρία. Εγώ δεν έχω κανέναν ήχο από την κυρία Λένα. Πίτ, αυτό που αντιμετώπισε η κυρία Λένα ήταν πολύ σημαντικό, έτσι. Σε ρωτώ μέχρι να τακτοποιηθεί ο ήχος. Όλος ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο γραφείο μου έχουν πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό. Προβλήματα κυρίως οικογενειακά, προβλήματα ψυχολογικά με τα παιδιά τους. Νιώθω υπερήφανος ότι οι πελάτες μου πια είναι οι ίδιοι οι πατεράδες με τα παιδιά τους, οι ίδιοι οι γονείς. Έχω ξεφύγει λίγο, έχω πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι γεγονός ότι είμαι ειλικρινής, τόμπρος, λέω την αλήθεια. Έχεις υποστηρίξει ότι έχεις παλέψει με τον σατανά, ότι έχεις κάνει εξορκισμό, ότι το σπίτι σου έχει πιάσει φωτιά παλεύοντας με το πνεύμα του κακού. Τα έχεις καταθέσει όλα αυτά γραπτό σε ένα βιβλίο, όπως επίσης υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα του τύπου, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Και τα οποία αναφέρονται σε σένα και στα όσα έχεις πει και έχεις κάνει πολύ σημαντικές καταγγελίες. Ο ήχος είναι εντάξει τώρα με την κυρία Λένα, μπορώ να συνομιλήσω, παρακαλώ. Κυρία Λένα, με ακούτε? Εγώ σας ακούω, κυρία Λένα. Τώρα σας ακούω και εγώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εξορκίσαμε τα πνεύματα του κακού και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την εμπειρία σας. Ναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή του Sky που μου έδωσε την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι εδώ και να πω δύο σημαντικά λόγια για το φίλο μου, τον τωρινό φίλο μου που μου έκανε τόσο καλό στη ζωή μου. Τι πάθατε, κυρία Λένα? Να μπούμε αμέσως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς επειδή ο τηλεοπτικός μας χρόνος είναι αδυσόπιτος, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα που σας έφερε κοντά στον Πίτ Παπαδάκο. Λοιπόν, τι πάθατε? Ένα οικογενειακό πρόβλημα, σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ο σύζυγός μου ήταν ξεμυαλισμένος με κάποια κοπέλα, η οποία δυστυχώς αυτό τον καιρό που ήταν ξεμυαλισμένη είχε φύγει από το σπίτι. Συγχρόνως όμως έβρισκα στο σπίτι μου συνέχεια τρίχες στην αυλή του, στην πόρτα του σπιτιού μου, τρίχες, διάφορα πράγματα, λάδια, σκουπίδια, τα οποία δεν ήταν σκουπίδια αυτά. Ρωτώντας ορισμένες γειτόνισσες μου είπαν ότι αυτά πρέπει να είναι μαγικά. Κυρία Λένα, εσείς πριν φτάσετε στον Πίτο Παπαδάκο και ζητήσετε τη βοήθειά του, πιστεύατε στη μαγεία? Όχι, δεν πίστευα καθόλου τίποτα, δεν πίστευα ποτέ σε αυτά τα πράγματα.
Ούτε πίστεψα σε αυτά τα πράγματα. Δεν είχατε συνδυάσει δηλαδή κάποιες εμπειρίες πριν βρείτε αυτά τα ευρήματα έξω από το σπίτι σας? Όχι, όχι, για κυρία Νανά, όχι. Για να μπορείτε, ας πούμε, να είσαστε πιο εύκολοι, πιο εύπιστοι σε έναν άνθρωπο που σας προσέφερε τις υπηρεσίες του. Μα δεν τα πίστευα, κυρία Νανά, αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Βρήκατε λοιπόν σαπούνια, είπατε τρίχες, βρήκατε... Πολλά πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν και άρχισα να αμφιβάλλω. Mm-hmm. Τελικώς έφυγα από Θεσσαλονίκη και ήρθα στην Αθήνα και βρήκα τον κύριο Πίτ Παπαδάκο. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη ο άντρας σας ζούσε μαζί σας? Όχι, όχι. Από τις ημέρες τις οποίες βρήκα αυτά τα πράγματα, έκτοτε έφυγε ο σύζυγός μου από το σπίτι μου. Μάλιστα. Δεν ζούσαμε μαζί. Έρχεστε λοιπόν στην Αθήνα και βρίσκεστε στον Πίτ. Έρχομαι στην Αθήνα και βρήκα τον κύριο Παπαδάκο. Mm-hmm. Ο οποίος μου έκανε ορισμένες υποβολές, τις οποίες μου είπε δεν ξέρω τι ακριβώς. Γίνονται έτσι οι υποβολές. Mm-hmm. Όπως σας είπα, δεν τα πίστευα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Μου έκανε υποβολές και συγκεκριμένα μου είπε θα κάνουμε μία επαναφορά προσώπου. Όντως, γυρίζοντας στη Θεσσαλονίκη εγώ, μετά να με είστε περί αυτολογώ, μετά από 2 μήνες, ξανάρχισε ο σύζυγός μου και ήρθε πάλι στο σπίτι. Κυρία Λένα, η ερώτηση θα είναι ευθεία. Πώς εσείς πιστήκατε ότι η επάνωδος του συζύγου σας στο σπίτι οφείλεται στις υπηρεσίες του κυρίου Παπαδάκου και όχι γιατί πέρασε μία κρίση ο γάμος σας, όπως περνάει και πολλών άλλων, νομίζω, οικογενειών. Ξεπεράστηκε η κρίση και ο άντρας σας ξαναγύρισε στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Γιατί δηλαδή να ήταν μαγεία? Μα από την στιγμή την οποία έβγαλα αυτά τα πράγματα από το σπίτι μου και τα έφερα στον κύριο Πίτ Παπαδάτο. Στον κύριο Πίτ Παπαδάκο. Εννοείται τα ευρήματα αυτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Φεύγοντας από το σπίτι μου και πηγαίνοντας στο σπίτι του, στο γραφείο του κυρίου Παπαδάκου, τα εντόπισε και μου είπε, είναι αυτά μαγικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τον άνθρωπό σου θα τον εφέρω μέσα σε 3 μήνες. Μάλιστα. Και όντως, κυρία Νανά, μέσα σε 3 μήνες ο άνθρωπός μου ήταν στο σπίτι. Κύριε Παπαδάκο, ξέρετε, ο κόσμος πιστεύει, κυρία Λένα μας ακούει, παραμένει εκεί που είναι, πιστεύει ότι σας έχουν κατηγορήσει πολύ. Μιλάτε στο πληθυντικό τώρα. Μιλάω, ναι, σε εσάς. Όχι, μιλάτε γενικά για το... Σας έχουν κατηγορήσει, όχι μόνο εσάς, αλλά και άλλους, ναι, ναι, ότι κάπου εκμεταλλεύεστε τις ανάγκες του κόσμου. Μάλιστα. Έτσι τους πείθετε με κάποιους τρόπους. Εν μέρη δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Εν μέρη για αυτούς οι οποίοι είναι ξένα σώματα από το επάγγελμα, δεν γνωρίζουν καθόλου τη δουλειά και πραγματικά ίσως να εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι... καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει. Εγώ θέλετε αυτές... δηλαδή δικαίως να πείτε ότι ο κόσμος πιστεύει ότι πολλοί που πλασάρονται ως medium μπορεί να είναι τσαρλατάνοι και μπορεί να είναι αγύρτες και να εκμεταλλεύονται τον κόσμο και να παίρνουν λεφτά. Ο καθένας, κυρία Νανά, με τις επιτυχίες του κρίνεται. Εγώ κρίθηκα. Εγώ κρίθηκα από τον κόσμο. Κύριε Παπαδάκο, και κρίθηκα γιατί έκανα επιτυχίες. Να σας πω κάτι. Στις 10 υποθέσεις, πολλοί είχαν μία ή σχεδόν καμία επιτυχία. Εγώ έχω 8 και πλέον επιτυχίες. Θέλω να πω ότι το τέλειο δεν θα το φτάσει κανείς. Κύριε Παπαδάκο, εδώ αυτό που λέει η κυρία Λένα, θέλω να μου δώσετε μία ερμηνεία σε αυτό που λέει: κάνετε υποβολές και επαναφορά προσώπου. Καταρχήν, είναι όροι που για μας είναι άγνωστοι. Καταρχήν, θα ήθελα να τους εξηγήσετε. Ναι, δεν θέλω να λέω στον πελάτη το τι συμβαίνει για να μην τρομάζει. Είμαι από τους επαγγελματίες που κάνω τη δουλειά μου σωστά χωρίς να τρομάζω. Καταρχήν βρήκαμε ότι υπάρχει μαύρη μαγεία. Βρήκαμε ποιος τα κάνει και πού τα κάνει και γιατί τα κάνει. Βρήκαμε, ο σκοπός ήταν να χωρίσουν προφανώς την κυρία, γιατί τέτοια παραδείγματα έχω πάρα πολλά, να χωρίσουν την κυρία από τον σύζυγό της και να δημιουργήσουν και διάφορα προβλήματα υγείας που σίγουρα θα τα είχαν στο σπίτι. Θα ήθελα να πω ότι εντόπισα τι ήταν. Και με λίγα λόγια έκανα αυτό που ήταν σωστό και είπα σε πόσο καιρό έχω τη δυνατότητα, γιατί υπήρχε περίπτωση να έρθει και σε μία μέρα. Άρα θα ξανάφευγε. Οι 3 μήνες ήταν το περιθώριο το οποίο μπορούσε να έρθει πραγματικά ο σύζυγος. Θα μου πείτε πάντα έχετε επιτυχία. Θέλω να σας ρωτήσω πριν. Ποτέ δεν υπάρχει πάντα η επιτυχία. Βεβαίως είναι και αυτό μια ερώτηση, όπως μια ερώτηση είναι γιατί να ήταν μαγεία και γιατί να μην ήταν μια απλή περίπτωση, όπως από αυτό που είπε στην κυρία Λένα, από αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες. Δεν μου επιτρέπετε να κάνω αποκαλύψεις, αλλά επειδή είστε λίγο πιεστικοί, θα έρθω στη θέση να σας αποκαλύψω. Στην περίπτωση της κυρίας. Ήδη έχω καταλάβει ποια είναι η κυρία. Επειδή ο σύζυγός της είναι γνωστό πρόσωπο και δεν ντρέπομαι να πω και σε ποιο κόμμα, πολιτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, από τα πολύ δυνατά στελέχη,
να μην πω περισσότερα γιατί ίσως να εκθέσουμε την κυρία και να εκθέσουμε την οικογένειά της, έδειξαν αμέσως ενδιαφέρον. Και ίσως να μην ήταν τυχαίο ότι αυτή η κοπέλα η οποία τα έκανε ήταν η γραμματέας του. Δεν θέλει ίσως η κυρία Λένα να πει λεπτομέρειες. Θέλετε να πείτε να δηλαδή ότι υπήρχε κι άλλος λόγος. Ίσως να επιφυλάσσει την κυρία Λένα γιατί να μην θέλει να αποκαλύψει. Κυρία Λένα, έτσι είναι. Ακριβώς, κύριε Παπαδάκο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν η γραμματέας του, μιλάμε για πολιτικό πρόσωπο. Μιλάμε για πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει και υπουργός. Παραπέρα δεν μπορώ να μιλήσω. Κύριε Παπαδάκο, θα έρθουμε σε λίγο. Θα μπω στα απόρριτα του γραφείου μου και δεν μου επιτρέπετε. Θα έρθουμε σε λίγο και στη σχέση σας με πολιτικούς και με πρόσωπα της εξουσίας που εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχέση με πρόσωπα της εξουσίας. Είναι και γεγονός. Θα τα δείξουμε στους τηλεθεατές του Sky και θα μας απαντήσετε. Έχω και φίλους, έχω και πελάτες. Δεν είναι όλοι οι πελάτες. Θα σας δείξω στη συνέχεια και κάτι το οποίο νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για μας και για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Θα ήθελα όμως να μας βοηθούσε η κάμερα, διότι δίπλα στην κυρία Λένα βρίσκεται ο καθηγητής θεολογίας, ο κύριος Γεώργιος Μουστάκης. Κύριε Μουστάκη, γεια σας. Και από εμάς εδώ. Είστε καθηγητής θεολογίας, ακούσατε αυτά που είπε η κυρία Λένα, ξέρετε τις ενστάσεις που έχει προβάλει η Εκκλησία στον Πίτο Παπαδάκο μέσω του κυρίου Αλαβιζόπουλου και όχι μόνον. Λοιπόν, εσείς είστε ένας καθηγητής θεολόγος, πώς τα κρίνετε όλα αυτά? Συμφωνώ με την Εκκλησία η οποία απορρίπτει τις μαγείες. Βέβαια, πολλοί μπορεί να επιτελούν μαγείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πιάνουν στον κάθε άνθρωπο. Ναι, επομένως, εννοείται δηλαδή ότι για αυτό που συνέβη στην κυρία Λένα, έπιασε στην κυρία Λένα, το έπιασε, το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί η κυρία Λένα ήταν επιρρεπής, διότι την ακούσαμε να λέει ότι δεν πίστευε στα μάγια μέχρι τότε που της έτυχαν. Όχι, αλλά κάποιος υποσυνείδητος φόβος θα υπήρχε. Εφόσον τα φοβάσαι, έχουν αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν τα φοβάμαι και ποτέ δεν είχαν αποτελεσματικότητα επάνω μου και απέδιδα τις περιπέτειες ζωής μου, μάλιστα περιπέτειες υγείας, στην κατάστασή μου την γενικότερη της υγιεινής. Μάλιστα. Όμως θέλω να ξεχωρίσω τον κύριο Παπαδάκο από τον επαγγελματία, έτσι, ο οποίος ασχολείται στο να βοηθά, και από τον κύριο Παπαδάκο ως πρόσωπο κοινωνικό που έχει μια κοινωνική εμβέλεια. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει το χώρο λόγω της δραστηριότητάς του της κοινωνικής, από τσαρλατάνους, από μικρούς και μεγάλους απατεώνες που εμφολεύουν σε κάθε επάγγελμα. Κύριε Μουστάκη, σας διακόπτω, διότι γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχετε λάβει μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές, επίσης και εσείς, ότι ο κύριος Παπαδάκος έχει δηλώσει ότι έχει παλέψει με τον Σατανά, ότι είναι ένας άνθρωπος που κυνηγάει το κακό, ότι κυνηγάει τους σατανιστές, ότι έχει απειληθεί από αυτούς και ότι τα βάζει με τον διάβολο. Σωστό ή λάθος? Ξέρετε, μου θυμίζετε αυτή τη στιγμή που ίσως δεν το ξέρετε, ναι, δεν το έχετε διαβάσει, ότι αναφέρεται για τον Μέγα Ασκητή Αντώνιο ότι ο Σατανάς τον ξυλοκόπησε, τον Μέγα Αντώνιο. Αναφέρεται στα Συναξάρια. Επομένως, δεν αποκλείται σε κανέναν που παλεύει με τον Σατανά να ξυλοκοπηθεί από αυτόν. Μάλιστα, εσείς δηλαδή ως καθηγητής θεολόγος δέχεστε τα επιχειρήματα του κυρίου Παπαδάκου? Δέχομαι ότι δύναται, σύμφωνα με τον νόμο των πιθανοτήτων, είναι πιθανό να ξυλοκοπηθεί και ο Πιτ και εγώ και ο καθένας που παλεύει εναντίον των σατανικών δυνάμεων σε κάθε εποχή. Άλιστα, η Εκκλησία το λέει αυτό. Ο κύριος Παπαδάκος όμως έχει καταγράψει, το έχει γράψει στο βιβλίο του, ότι έχει παλέψει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σατανά. Θέλω εδώ την εμπειρία του. Ας μας εξηγήσει ο ίδιος πάνω σε αυτό βεβαίως το θέμα, γιατί είναι πριβέ θέμα, είναι θέμα βεβαίως δικό του. Μείνετε. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι για να μας ακούσει το ευρύτατο κοινό του Sky, ότι η Εκκλησία δέχεται πως όποιος παλεύει με τον Σατανά μπορεί να ξυλοκοπηθεί, αλλά όχι μέχρι θανάτου. Διότι ο Χριστός σώζει τους αγωνιστές. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον ίδιο, κύριε Μουστάκη. Κύριε Παπαδάκο. Είχα μια ζωντανή εμπειρία πριν 10 περίπου χρόνια. Μια κοπέλα καθηγήτρια. Κάναμε κάποιο λύσιμο μαγείας. Ήταν καθηγήτρια αγγλικών. Στο πρώτο μου γραφείο στην Καλυθέα. Όχι εκεί που είμαι τώρα. Σε ένα άλλο γραφείο όταν ξεκινούσα. Εκεί λοιπόν πάνω διάβαζα κάποιες προσευχές στο Αγίου Κυπριανού και κάποια άλλα μυστικά δικά μου της δουλειάς. Ένιωσα τότε ένα σφίξιμο στο λαιμό, σαν πραγματικά να με πνίγει κάποιος άνθρωπος. Στην αρχή το θεώρησα ότι μπορεί να είναι κάτι περαστικό, κάτι παθολογικό και κάποια κούραση. Συνέχισε το σφίξιμο μέχρι πνιγμό. Μέχρι που ζήτησα συγγνώμη με πολύ βραχνή και πολύ πνιγμένη φωνή από την πελάτησά μου και προχώρησα προς την κουζίνα.
Στην κουζίνα λοιπόν έγινε μία μάχη. Κατά διαστήματα είδα πρόσωπο με πρόσωπο το σαντανά το οποίο τον έχω παρουσιάσει και τη στιγμή εκείνη δεν κρύβω, όσο παλικάρι και αν είμαι, ότι φοβήθηκα πραγματικά. Φοβήθηκα. Είδατε το πρόσωπό του. Είδα δηλαδή το πρόσωπό του τρεις φορές, τον έχω περιγράψει στο βιβλίο μου και προκαλώ ή οτιδήποτε να με διαψεύσει. Όταν αγωνίστηκα και σε μια στιγμή φοβήθηκα, είπα ότι όλα τελειώνουν εδώ. Το μόνο που με κράτησε ήταν ότι σκέφτηκα αυτή την παράδοση που έχω τόσα χρόνια για την οικογενειακή και ότι δεν έπρεπε να λυγίσω. Πραγματικά, με τη βοήθεια την πνευματική την οποία είχα και τη σωματική που ήταν γνωστό ότι είχα, αγωνίστηκα πραγματικά και σε κάποια στιγμή έφυγε. Μετά από ένα διάστημα ξαναπαρουσιάστηκε, είχαμε πάλι μια εμπειρία. Είναι συγκλονιστικά, κυρία Νανά, αυτά άμα δεν τα ζεις. Εγώ τα έζησα. Εγώ τα έζησα και δεν τα έζησα μόνος μου, είχα και μαρτύρους εκεί που τα έζησα. Ήταν η πελάτσα, ήταν η οικογένειά μου, ήταν τα παιδιά μου, τα έζησα. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μου τα αμφισβητήσει κανένας. Και ό,τι λέω, το λέω παλικαρίσια και προκαλώ ή οτιδήποτε να με διαψεύσει. Είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για μια παρέστηση? Όχι, δηλαδή. όχι, ήταν πραγματικότητα. Και μάλιστα σε μια άλλη, μετά από αυτούς τους αγώνες, από αυτή τη μάχη μπορώ να πω, και σας κοιτάω στα μάτια και το λέω, κυρία Δούκα, ήταν πραγματικότητα. Σε κάποιο λύσιμο που έκανα και είχα ανάψει κάποια κεριά για να κάνω κάποια βοήθεια σε κάποιο άτομο, πήρε φωτιά το σπίτι. Το σπίτι σας. Πήρε φωτιά το σπίτι. Και τα παιδιά μου κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Από το μπαλκόνι όλες οι πολυκατοικίες είδαν το σκηνικό. Πήρε φωτιά χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν υπήρχε λόγος να πάρει φωτιά. Και έβαλα το κορμί μου μπροστά και έσβησα αυτή τη φωτιά πραγματικά με υπερένταση. Όλα αυτά είναι, πραγματικά δείχνουν ότι έχω μία κόντρα μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Τους γνωρίζω τους περισσότερους. Τους περισσότερους ποιους? Τους, αυτοί οι οποίοι είναι μαύροι μάγοι, οι οποίοι κάνουν μαύρη μαγεία. Επειδή τους έχω κόψει πολύ από τη δουλειά, να το πούμε λαϊκά στον κόσμο, διότι αναλαμβάνω 10 υποθέσεις, τις 8 τις τελειώνω. Απλώς, κύριε Μουσάκη, ακούτε αυτά που λέει ο κύριος Παπαδάκος. Είναι εμπειρίες προσωπικές. Εγώ προσωπικά του εύχομαι να μοιάσει με τους αστρολάτρες που προσκύνησαν τον Χριστό, τον Μισάχ, τον Αβδεναγό και τον Μισάχ Σεδράχ Αβδεναγό, να μοιάσει με αυτούς, οι οποίοι στο τέλος προσκύνησαν τον πολικό αστέρα. Ένας είναι ο πολικός αστέρας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς της Ναζαρέτ. Εάν αυτόν προσκυνήσουμε όλοι και ο Πίτρο Παπαδάκος, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία στον κόσμο σήμερα που έχει τα πολύπλοκα των αγωνιών. Κύριε Μουσάκη, σας διακόπτω. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκο, θέλετε να πείτε ότι η μισή Ελλάδα κάνει μάγια εναντίον της άλλης μισής? Όχι, δηλαδή ότι όχι, υπάρχει μια εξαίρεση. Υπάρχει μια έξαρση. Προς Θεού, όχι σε αυτόν τον βαθμό που λέτε εσείς. Υπάρχει όμως μια έξαρση, διότι σήμερα η κακία υπάρχει. Όταν είσαι σε ένα χωριό και βλέπεις ότι ο άλλος φτιάχνει κάποιο σπίτι και ζηλεύει αυτό το άτομο, θέλει να του κάνει κακό. Εγώ τα ζω. Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω. Άλλος θέλει να πάρει τον άνδρα της Ελληνής. Να ζηλεύεις κάποιον ή να θέλεις να πάρεις το σπίτι του ή το οικόπεδό του. Ή τη γυναίκα του. Σας πληροφορώ. Θα πω κάτι, κυρία Μουσάκη, με συγχωρείτε. Κυρία Νανά, να πω κάτι που είναι σοβαρό και να απαντήσει. Να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Από αυτό μέχρι να φτάσεις να ψάχνεις να βρεις μαύρους μάγους για να καταστρέψεις τη ζωή, όχι, τη ζωή κάποιου, εκεί, αν πιστεύεις αυτά, πάντα αν πιστεύεις αυτά, έχει μια διαφορά. Ναι, θα ήθελα εδώ όμως, επειδή είναι η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα για τις αναγκαίες διαφημίσεις, θα ήθελα να προετοιμάσω τον κόσμο, γιατί αυτά τα οποία έρχονται και τα οποία αφορούν τα όσα έχει πει και τα όσα έχει κάνει ο Πίτρο Παπαδάκος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, κύριε Μουστάκη, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση. Όλοι να υπηρετούν το καλό. Δεν ξέρω τι κάνουν στα επαγγελματικά. Ας ποτέ κρατήσουμε... να μην χρησιμοποιούνται ως όργανα σκοτεινών δυνάμεων. Ας κρατήσουμε και έτσι αυτό που λέτε και μετά ο κύριος Παπαδάκος θα μας απαντήσει στο τι μπορεί να πάθει κάποιος να που επιτεθεί το κακό. Μουστάκης, ο κύριος Μουσάκης μπορεί να παραμείνει. Να θέλω όμως εδώ κάτι που θέλω. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι. Αναγκαίο.